Είναι μια εικόνα που αρχικά προκαλεί έκπληξη και μετά ανησυχία. Δεκάδες νέοι στην πλατεία Συντάγματος κυκλοφορούν υπνοτισμένοι. Δεν βλέπουν κυριολεκτικά μπροστά τους. Παίζουν μανιωδώς Pokémon on the go. Το νέο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας που έχει προκαλέσει παγκόσμια φρενίτιδα, οδηγώντας εκατομμύρια χρήστες να κυνηγούν τερατάκια σε δρόμους και πλατείες. Κυνηγάω τα Pokémon, είναι πολύ κολλητικό και δεν μπορώ να σταματήσω να παίζω. Παναγιώτη, τι σου λέει τώρα, πού βρίσκεται το Pokémon, πού πρέπει να πάει. Βρίσκεται στο άγαλμα. Να το, ρίστε, να το. Κολλάς. Δεν, απλά κάθεσαι και πιάνεις Pokémon όλη την ώρα. Το νέο γιαπωνέζικο παιχνίδι λειτουργεί με GPS και εμφανίζει τα μικροσκοπικά τερατάκια οπουδήποτε βρίσκεσαι. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο ή στην παραλία. Στόχος να τα χτυπήσεις και να συγκεντρώσεις όσα περισσότερα μπορείς. Τώρα βλέπουμε ένα Pokémon στο Σύνταγμα, ναι. Είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά σε βγάζει από το σπίτι. Σε βάζει να περπατάς, να βγαίνεις έξω, να βλέπεις κόσμο γενικά. Το νέο αυτό παιχνίδι έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε γονείς και ειδικούς, αφού όσο διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό μπορεί να δείχνει, τόσο εθιστικό και επικίνδυνο μπορεί να εξελιχθεί, γιατί οι παίκτες είναι διαρκώς κολλημένοι στο κινητό και κυνηγούν τα γιαπωνέζικα τερατάκια στους δρόμους, στις πλατείες, ακόμα και την ώρα που οδηγούν. Μάλιστα, στην Αμερική έχουν γίνει αναφορές για ανθρώπους που πήδηξαν μέχρι και από λεωφορεία προκειμένου να πιάσουν τα Pokémon, αλλά και για οδηγούς που σταμάτησαν στη μέση του δρόμου προκαλώντας κυκλοφοριακό κονφούζιο. Είναι λίγο ζαβλάκωμα το όλο θέμα. Έχω δει ανθρώπους να χτυπάνε σε κολόνες, ξέρω εγώ, επειδή έχουν προσιλωθεί πάνω στην οθόνη. Έχω δει ανθρώπους να κουτολάνε ένας τον άλλον και να μην νιώθουν, ας πούμε. I have two sons. They are crazy about it, yeah. Are you worried? Yeah, a bit. They are going like this all the time. And they are destroying the whole vacation. Because we have to look for these Pokemon all over the place.